Εγώ καλημέρα σας, πώς είστε? Τέλος, σας ξαναβλέπω και αναμφισβήτητα η είδηση της σημερινής μέρας είναι η κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Κατατέθηκε δεύτερο, εκ όσων γνωρίζουμε, στη σειρά των ευρωπαϊκών χωρών. Σας έχω φέρει εδώ ένα στικάκι, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο του σχεδίου. Είναι παραπάνω από 4.100 σελίδες. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, η οποία έχει γίνει από Έλληνες για Έλληνες. Ένα σχέδιο το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναδιατάξει πλήρως το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να διαθέσει σημαντικούς χώρους στην ψηφιακή μετάβαση, στην προσπάθεια την οποία πρέπει να καταβάλουμε για να μετατρέψουμε την ελληνική οικονομία σε μια οικονομία μηδενικών επιδόντων άνθρακα. Συμπεριλαμβάνει όμως και πολύ σημαντικές δράσεις για τη μετακοινωνική συνοχή, κατάρτιση, στήριξη της νεολαίας. Θεωρώ ότι το σχέδιο Ελλάδα 2.0 είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας, η οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χαθεί. Είχα δηλώσει και όταν είχαμε συμφωνήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να δανειστεί η Ευρώπη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να διαθέσει σημαντικούς πόρους στα κράτη-μέλη με τη μορφή των υποχορηγήσεων και των δανείων, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση τους πόρους αυτούς να τους σπαταλήσουμε. Πρέπει να τους επενδύσουμε στο αύριο της Ελλάδος. Και θεωρώ ότι αυτόν τον θετικό σκοπό επιρρετεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σας το παραδίδω λοιπόν. Ξέρω ότι δεν θα το διαβάσετε, δεν θα το διαβάσετε όλο, αλλά αξίζει νομίζω να δείτε τον βαθμό λεπτομέρειας της δουλειάς η οποία έχει γίνει και θέλω την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες μου οι οποίοι δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σχέδιο αυτής της λεπτομέρειας και αυτής της ποιότητας. Η δεύτερη είδηση της εβδομάδας αφορά το άνοιγμα της πλατφόρμας των εμβολιασμών σε νεότερους συμπολίτες μας. Όπως ξέρετε, ήδη έχουν κλειστεί τα πρώτα ραντεβού στην ηλικιακή ομάδα 30-39. Έχουμε ξεπεράσει τις 100.000 και άμεσα θα ανοίξουμε και οι ηλικίες από τα 40 έως τα 49 έτη. Είναι πολύ θετικό ότι η επιχείρηση Ελευθερία πηγαίνει πια στις παραγωγικές ηλικίες και θέλουμε την ευκαιρία αυτή ακόμα μια φορά να ενθαρρύνω τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατόν. Έχω πει πολλές φορές, το παραλαμβάνω, το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο εμβόλιο. Όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε, τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε προστατευμένοι εμείς οι ίδιοι από τις επιπτώσεις μιας αρρώστιας η οποία μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη, αλλά θα έχουμε πράξει, πιστεύω, και το κοινωνικό μας χρέος, βοηθώντας συνολικά την προσπάθεια της χώρας να επανέλθει σε ρυθμούς κανονικότητας. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε από τις μονάδες συντατικής θεραπείας, από τις διασωληνώσεις, είναι καταλυτικά. Το 95% των συμπολιτών μας είναι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Κατά συνέπεια, είναι, πιστεύω, χρέος όλων μας να στείλουμε το μήνυμα, ειδικά στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, ότι ο εμβολιασμός τους προστατεύει από μια αρρώστια η οποία όλοι πρέπει να το γνωρίζουμε αυτά. Ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ότι προφανώς είναι μια ιατρική πράξη η οποία είναι απολύτως ασφαλής. Όποιος κίνδυνος, απειροελάχιστος κίνδυνος παρενεργειών από το εμβόλιο είναι απείρως μικρότερος από τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις εάν κάποιος ασθενήσει με κορονοϊό. Από εκεί και πέρα θέλω να ενθαρρύνω τους συμπολίτες μας αυτές τις Άγιες Μέρες, Μεγάλη Εβδομάδα, απ' τη μία να αναλογιστούμε τις δοκιμασίες τις οποίες περάσαμε συνολικά ως κοινωνία αυτόν τον χρόνο, από την άλλη να τιμήσουμε το μέλλον με την αισιοδοξία που μας αξίζει. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε
ότι ειδικά την ημέρα του Πάσχα μπορούμε να γιορτάσουμε το Πάσχα με τους κανόνες που μας έχουν υποδείξει οι ειδικοί. Όμως το γεγονός ότι τα κρούσματα μειώνονται και οι εμβολιασμοί προχωράνε γρήγορα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει οποιοδήποτε εφησυχασμό. Τα μέτρα ατομικής προστασίας πρέπει να τηρούνται σχολαστικά και βέβαια έχουμε πια και στη φαρέτρα μας το πολύ μεγάλο όπλο των self-test, το οποίο έχουν λειτουργήσει υποδειγματικά και έχουν αγκαλιαστεί από τους πολίτες οι οποίοι επιδεικνύουν και μεγάλη αίσθηση ατομικής ευθύνης στο πώς τα αξιοποιούν και θα είναι μαζί μας τα self-test για αρκετό διάστημα ακόμα, ένα πρόσθετο εργαλείο προκειμένου να μπορούμε να εντοπίζουμε νωρίτερα κρούσματα κορονοϊού, κυρίως σε ασυμπτωματικούς συμπολίτες μας, έτσι ώστε και αυτοί να προστατεύονται και φυσικά να προστατεύουν και τους οικείους τους, τους ανθρώπους που αγαπούν. Κύριε Πρόεδρε, ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε ακόμα ένα Πάσχα σε συνθήκες πανδημίας. Αλλά αυτό είναι μια αναπόφευκτη αναγκαιότητα, καθώς όλοι θέλουμε όσο γίνεται νωρίτερα να επιστρέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς ζωής, να βρεθούμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και τους φίλους μας. Ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα κατέθεσε από τις πρώτες το δικό της σχέδιο. Από εδώ και πέρα πιστεύω είναι εξίσου σημαντικό να προχωρήσουν όσο γίνεται οι ρυθμοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνουν οι κατάλληλες εκταμιεύσεις, ώστε να μπορέσει η οικονομία να ξεκινήσει και πάλι, να ενισχυθούν οι πιο ευάλωτοι και ό,τι άλλο έχετε σχεδιάσει, φαντάζομαι αφορά και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι θετικό και μας γεμίζει ελπίδα, όπως έχετε ανακοινώσει, ότι αρχίζει σιγά σιγά η χαλάρωση των περιορισμών και θα επιστρέψει η κοινωνική και η οικονομική ζωή, αρκεί βεβαίως, όπως συμφωνώ μαζί σας, να μην εφησυχάσουμε, να μην παρασυρθούμε έτσι σε υπέρμετρο ενθουσιασμό από την επιστροφή της ελευθερίας μας. Χρειάζεται μέτρο, χρειάζεται προσοχή ακόμη. Ιδιαίτερα παρήγορο και αισιόδοξο μάλλον βρίσκω ότι έχει τεράστια επιτυχία, προχωρά εξαιρετικά το πρόγραμμα εμβολιασμών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας, και νομίζω και με τους νέους ελπίζω θα αποδειχθεί αυτό τώρα, έχει πιστεί ότι είναι ο μόνος τρόπος, η μόνη λύση για να απαλλαγούμε από τον εφιάλτη της πανδημίας. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να εκφράσω το θαυμασμό μου για την αυταπάρνηση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και όλων των αφανών ηρώων στο δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό, που όλο αυτό το διάστημα, αυτούς τους πολλούς μήνες, σηκώνει το βάρος και δίνει καθημερινά τη μάχη για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Και καθώς οι μέρες αυτές του Πάσχα είναι μέρες που συνδέονται, είναι συνδυασμένες με την αγάπη και την αλληλεγγύη για τους συνανθρώπους μας, πιστεύω ότι οι σκέψεις και οι ευχές μας πρέπει να συνοδεύουν όλους εκείνους που τους χιλιάδες συμπατριώτες μας που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα στην περίοδο αυτή, χωρίς να μπορέσουν να τους συμπαρασταθούν ή να τους αποχαιρετήσουν όπως θα έπρεπε και όπως θα ήθελαν. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα είναι το τελευταίο Πάσχα που περνάμε χωρίς τις παραδοσιακές μας συνήθειες και τις χαρές που συνήθως το συνοδεύουν.